Ας δούμε τώρα τις ιδιότητες των δυνάμεων. Πρώτη περίπτωση θα είναι όταν έχουμε δυνάμεις με την ίδια βάση. Για παράδειγμα, έχουμε την εξής άσκηση να γραφούν ως μία δύναμη. Πρώτη περίπτωση, 7 εις την Τετάρτη επί 7 εις τη Δευτέρα. Εδώ δεν μας ζητάει να υπολογίσουμε το 7 εις την Τετάρτη γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Λέει να γράψουμε ως μία δύναμη το γινόμενο αυτών των δύο δυνάμεων. Το 7 εις την Τετάρτη σημαίνει 7 επί 7 επί 7 επί 7, το οποίο το παίρνουμε 4 φορές, πολλαψιάζουμε δηλαδή 4 φορές το 7 με τον εαυτό του και μετά το 7 με τον εαυτό του 2 φορές. Άρα τελικά το αποτέλεσμα θα είναι 7 εις την έκτη. Για να κάνουμε άλλο ένα παράδειγμα. 5 εις την τρίτη επί 5 εις την έκτη. Πώς θα το γράψουμε σαν μία δύναμη αυτό το γινόμενο? Πολλαψιάζουμε το 5 με τον εαυτό του 3 φορές και πολλαψιάζουμε το 5 με τον εαυτό του 6 φορές. Τελικά πολλαπλασιάζουμε το 5 με τον εαυτό του 9 φορές. Άρα είναι αυτό το γινόμενο ίσο με 5 εις την ενάτη. Γράψαμε λοιπόν αυτό το γινόμενο σαν μία δύναμη, όπου η βάση είναι το 5 και ο εκθέτης είναι το 9. Μήπως μπορούμε να γενικεύσουμε, να προκύψει ένας γενικός κανόνας, δηλαδή αν έχουμε α εις τη μ επί α εις τη ν. Δηλαδή, αν θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε δυνάμεις με την ίδια βάση. Όταν λοιπόν πολλαπλασιάζουμε δυνάμεις με την ίδια βάση, τι προκύπτει? Μπορούμε να γράψουμε το α εις τη μ επί α εις τη ν σαν μία δύναμη. Σύμφωνα με αυτά τα δύο παραδείγματα, το 7 εις την Τετάρτη επί 7 εις τη Δευτέρα είναι ίσο με το 7 εις την Έκτη. Το 5 εις την Τρίτη επί 5 εις την Έκτη είναι ίσο με το 5 εις την Ενάτη. Αν έχουμε την ίδια βάση, το α. Το α το πολλαπλασιάζουμε με τον εαυτό του μη φορές. Και μετά επί το α με τον εαυτό του νη φορές. Τελικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Η βάση θα είναι οπωσδήποτε α. Και πόσες φορές τελικά θα πολλαπλασιάσουμε το α με τον εαυτό του? Θα προσθέσουμε τους εκθέτες, αυτό θα είναι α εις τη μη συν νη. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιδιότητα. Όταν πολλαπλασιάζουμε λοιπόν δυνάμεις με την ίδια βάση, προκύπτει μια δύναμη που έχει την ίδια βάση και εκθέτει το άθροισμα των εκθετών. Αν λοιπόν συνεχίσουμε με ένα γάμα ερώτημα, όπου μας ζητάνε να γράψουμε ως μία δύναμη, σύμφωνα με την προηγούμενη άσκηση, το 9 εις την 8η επί 9 εις την 11η, δεν χρειάζεται να γράψουμε αναλυτικά αυτό το γινόμενο. Αυτό θα είναι ίσο με 9 εις την πόσο? Θα είναι ίσο με 9 εις την 19η. Δηλαδή θα προσθέσουμε τους εκθέτες. Μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτήν την ιδιότητα. Ας πούμε τώρα μία δεύτερη ιδιότητα. Πάλι είμαστε στην περίπτωση που έχουμε δυνάμεις με την ίδια βάση. Αυτή τη φορά όμως θα διαιρούμε δυνάμεις με την ίδια βάση. Πάλι η άσκηση λέει να γραφούν ως μία δύναμη. 7 εις την πέμπτη δια 7 εις την τρίτη. Πώς θα το γράψουμε αυτό σαν μία δύναμη? Με τι είναι ίσο το 7 εις την πέμπτη? Δεν είναι 7 επί 7 επί 7 επί 7 επί 7, 5 φορές πολλαψιάζουμε το 7 με τον εαυτό του? Και το 7 εις την τρίτη πολλαψιάζουμε 3 φορές το 7 με τον εαυτό του. Στη συνέχεια κάνουμε απλοποίηση και τι μένει? 7 επί 7, το οποίο είναι ίσο με 7 εις την πόσο? Αυτό είναι ίσο με 49, αλλά εμείς θέλουμε να το γράψουμε ως μία δύναμη του 7. 7 εις τη Δευτέρα ή αλλιώς 7 εις το τετράγωνο. Ας κάνουμε άλλο ένα παράδειγμα. 5 εις την ενάτη δια 5 εις την τρίτη. Με τι θα είναι ίσο? Πώς θα γράψουμε αυτό το πηλίκο σαν μία δύναμη? Με τι θα ισούται? Θα πολλαψιάσουμε το 5 με τον εαυτό του 9 φορές. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε ως εξής, να βάλουμε τελίτσες και να πούμε εδώ ότι έχουμε 9 φορές που πολλαπλασιάζουμε το 5 με τον εαυτό του. Και στον παρονομαστή το 5 εις την τρίτη είναι εύκολο. Αν απλοποιήσουμε τα 3 πεντάρια, τότε θα πολλαπλασιάσουμε το 5 με τον εαυτό του πόσες φορές? Αφού στον αριθμητή το 5 το πολλαψιάσαμε 9 φορές με τον εαυτό του και στον παρονομαστή 3 φορές με τον εαυτό του,
θα πολλαπλασιάσουμε το 5-6 φορές με τον εαυτό του, αυτό θα είναι ίσο με 5 εις την 6. Μήπως μπορούμε να γενικεύσουμε το συμπέρασμα όταν έχουμε α εις την μ διά α εις την μ? Όταν λοιπόν διαιρούμε δυνάμεις με την ίδια βάση, με τι θα είναι ίσο το αποτέλεσμα? Εδώ 7 εις την 5 διά 7 εις την 3 είναι ίσο με 7 εις τη Δευτέρα. Πώς το βρήκαμε το 2 σε σχέση με το 5 και το 3? 5 στην 9 διά 5 εις την 3 είναι 5 εις την 6. Όταν διαιρούμε λοιπόν δυνάμεις με την ίδια βάση, τότε αφήνουμε την ίδια βάση. Εδώ αφήνουμε το 5, εδώ αφήνουμε το 7. Και τον εκθέτη πώς τον βρίσκουμε? Αυτό το κλάσμα θα είναι ίσο με α εις την πόσο? Εδώ που είχαμε 7 εις την 5 διά 7 εις την 3, πολλαπλασιάσαμε το 7 τελικά με τον εαυτό του πόσες φορές? Πώς θα βρούμε το 2 άμα ξέρουμε το 5 και το 3? Πώς θα βρούμε το 6 τον εκθέτη άμα ξέρουμε το 9 και το 3? Τι πράξη θα κάνουμε με το 9 και με το 3 για να βρούμε το 6? Θα αφαιρέσουμε το 3 από το 9 για να βρούμε το 6. Γιατί αφαιρούμε από τα πεντάρια τόσα πεντάρια όσα λέει ο παρονομαστής. Εδώ είχαμε 7 στον αριθμητή. Απλοποιούμε τόσα 7 όσα 7 λέει ο παρονομαστής. Άρα το αποτέλεσμα θα είναι α εις τη μη πλην νη. Όταν λοιπόν διαιρούμε δυνάμεις με την ίδια βάση, τότε αφήνουμε την ίδια βάση και βάζουμε εκθέτη τη διαφορά των δύο εκθετών. Και συγκεκριμένα τη διαφορά του εκθέτη του διαιρέτη από τον εκθέτη του διαιρεταίου. Και θα πρέπει ο εκθέτης του αριθμητή, του διαιρεταίου δηλαδή, να είναι μεγαλύτερος από τον εκθέτη του παρονομαστή, του διαιρέτη, προς το παρόν. Αργότερα θα δούμε τι γίνεται όταν είναι αντίθετα. Με βάση αυτή την ιδιότητα που είπαμε, αν έχουμε 4 εις την 7η διά 4 εις τη Δευτέρα, δεν είναι ανάγκη να γράψουμε αναλυτικά τις πράξεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον τύπο και να γράψουμε κατευθείαν το αποτέλεσμα, να το γράψουμε σαν μία δύναμη. Αυτό το κλάσμα θα είναι ίσο με 4 εις την πόσο? Θα είναι ίσο με 4 εις την 5η, αφού αφαιρούμε το 2 από το 7 και βρίσκουμε το 5. Το γράφουμε κατευθείαν, δεν το ξαναγράφουμε πλέον αναλυτικά. Έχουμε αυτήν την ιδιότητα. Θα πούμε τώρα μία ακόμα περίπτωση, την τρίτη, δύναμη με βάση δύναμη. Τι εννοούμε? Πάλι θέλουμε να γράψουμε τις παραστάσεις ως μία δύναμη. Πρώτη περίπτωση, έχουμε 7 εις τη Δευτέρα και όλο εις την Τρίτη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εδώ μία δύναμη. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να το γράψουμε 49 εις την Τρίτη. Εμείς θα κάνουμε όμως κάτι άλλο. Να γραφούν οι παραστάσεις ως μία δύναμη του 7. Ας το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Για να μην το γράψουμε 49 εις την Τρίτη και ξεφύγουμε. Όταν έχουμε 2 εις την τρίτη, αυτό δεν κάνει 2 επί 2 επί 2. Όταν έχουμε α εις την τρίτη, αυτό δεν κάνει α επί α επί α. Ποιο θα παίξει εδώ το ρόλο του α, αφού έχουμε το 7 εις την Δευτέρα και όλο εις την τρίτη? Αντί για α, ποιο θα έχουμε? Αντί για α, θα έχουμε το 7 εις την Δευτέρα. Και θα έχουμε 7 εις την Δευτέρα, επί 7 εις την Δευτέρα, επί 7 εις την Δευτέρα. Με τι είναι ίσο αυτό το γινόμενο? Έχουμε δυνάμεις με την ίδια βάση. Τότε τους εκθέτες τους προσθέτουμε. Θα έχουμε 7 εις την 2 συν 2 συν 2, δηλαδή 7 εις την 3 φορές το 2, δηλαδή 7 εις την 6. Αν γράψουμε λοιπόν ως μία δύναμη, ας βάλουμε εδώ το α. Το α ερώτημα είναι να γράψουμε τις παραστάσεις, πρώτον ως μία δύναμη το 7, β ως μία δύναμη του 8, 8 εις την τρίτη και όλο στην τετάρτη. Με τι θα είναι ίσο αυτό? Θα χρησιμοποιήσουμε πάλι ότι το α στην τετάρτη είναι α επί α επί α επί α. Ποιο όμως θα παίξει εδώ το ρόλο του α για να έχουμε α εις την τετάρτη? Το α θα είναι το 8 εις την τρίτη. Οπότε α στην τετάρτη κάνει α επί α επί α επί α. Εδώ το 8 εις την τρίτη και όλο στην τετάρτη, με τι θα είναι ίσο? Θα είναι ίσο με 8 εις την τρίτη, επί 8 εις την τρίτη, επί 8 εις την τρίτη, επί 8 εις την τρίτη. Πολλαψιάζουμε το α με τον εαυτό του 4 φορές, το 8 εις την τρίτη δηλαδή. Αυτό θα είναι 8 εις την 3 και 3 και 3 και 3. Δηλαδή θα είναι ίσο με το 8 εις την 4 φορές το 3.
Δηλαδή θα είναι ίσο με το 8 ή στη 12η. Και έτσι το γράψαμε αυτό σαν μια δύναμη του 8. Μπορούμε να γενικεύσουμε τώρα. Δηλαδή αν έχουμε α εις τη μ και όλο εις τη ν. Αυτή θα είναι μια δύναμη του α. Θα είναι ίση με α εις την πόσο. Πόσο θα είναι ο εκθέτης. Εδώ έχουμε 7 εις τη δευτέρα και όλο εις την τρίτη και το αποτέλεσμα είναι 7 εις την έκτη. Εδώ που έχουμε 8 εις την τρίτη και όλο εις την τετάρτη, το αποτέλεσμα είναι 8 εις τη δωδεκάτη. Δηλαδή η βάση της δύναμης το 7 παραμένει και τον εκθέτη που είναι 6 πώς θα τον βρούμε, τι πράξη θα κάνουμε με το 2 και με το 3. Θα τα πολλαπλασιάσουμε. 2 επί 3 είναι ίσο με 6. 3 επί 4 είναι ίσο με 12. Άρα το αποτέλεσμα θα είναι α εις τη μη επίνη. Αυτή είναι η τρίτη ιδιότητα.